πριν ξεκινήσει το βίντεο και πριν δώσω το intro, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ. Το υποσχέθηκα και το έκανα. Το βάλα, το κόλλησα πίσω να φαίνεται. Δώσε intro τώρα να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και μάθημα Photoshop. Αυτή τη φορά σκέφτηκα το μάθημα να το κάνω λίγο πιο διαδραστικό. Και πριν σας κάνω το μάθημα, θέλω να σας εξηγήσω λίγο το πώς δουλεύουν κάποια πράγματα. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να, αφού έχουμε και το review ουσιαστικά της Pen Tablet που μου έστειλε ο Technologist, να πω και λίγα πράγματα πριν ξεκινήσουμε το βίντεο. Είναι η USB Pen Tablet H420 της Huion. Huion. Θα μας φανεί χρήσιμη και το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε βίντεο και μάθημα μέσω της Huion. Σκέφτηκα να κάνω πρώτα ένα reaction σε ένα βίντεο. Επειδή θα ασχοληθώ σήμερα με green screen, δεν έχω πίσω green screen, αλλά επειδή θα ασχοληθώ με green screen και θα σας δείξω το πώς δουλεύει το green screen, σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο reaction από έναν ξένο YouTuber, ο οποίος έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και εξηγεί το πώς δουλεύει το green screen, εν μέρη. Εγώ θα σας βάλω το βίντεο και ταυτόχρονα την ώρα που παίζει το βίντεο θα σας εξηγώ και θα σας λέω παράλληλα το πώς δομείτε και το πώς φτιάχνετε μια ταινία που δεν έχει τόσο πολύ φυσικά πράγματα, δηλαδή είναι πιο πολύ σε CGI, δηλαδή σε εικονική μορφή και δουλεύει το green screen. Πάμε λοιπόν να δούμε το πώς δουλεύει το green screen και μετά να σας δείξω το πώς οι φωτογράφοι που φωτογραφίζουν σε green screen επιφάνεια παίρνουν μετά το πρόσωπο και το μεταφέρουν σε μια άλλη επιφάνεια για να το δώσουν την αίσθηση ότι υπάρχει κάπου το οποίο μέρος εκείνο δεν είναι πραγματικό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το βίντεο ξεκινάει λοιπόν. Η ταινία είναι αρκετά γνώριμη και είναι αρκετά γνωστή σχεδόν σε όλους. Αν δεν την έχετε δει να τη δείτε είναι καταπληκτική. Είναι η Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων. Είναι η ταινία του Tim Burton. Και παίζει μέσα και ο Johnny Depp. Είναι καταπληκτική ταινία και έχει χρησιμοποιηθεί τόσο καλά το CGI που κάνει την ταινία όντως να είναι καταπληκτική όπως όλες τις ταινίες του Tim Burton. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως το ότι αυτό το όμορφο αποτέλεσμα που βλέπουμε εμείς και δεν είναι πραγματικό, το πώς το κάνουν τόσο ωραίο και τόσο πραγματικό. Βλέπετε λοιπόν το ότι η Αλίκη κατεβαίνει τις σκάλες, οι οποίες σκάλες αυτές είναι φτιαχτές, είναι πραγματικές, είναι πλαστικές, ούτε καν χόρτα και όλα αυτά που βλέπετε όλα ψεύτικα. Και όλο το υπόλοιπο background είναι απλά ένα πράσινο background. Τώρα, αν δείτε, έχει κάποιες βουλίτσες πάνω κόκκινες, αυτές είναι για οδηγό, σε περίπτωση που χρειάζεται να μεταφέρεις κάτι, έχεις τον οδηγό σε εκείνο το σημείο. Βλέπετε ότι ακριβώς από πάνω υπάρχει πάρα πολύ φως. Το green screen για να τρυπηθεί, όπως λένε και οι βιντεολήπτες, εικονολήπτες και μοντέρ, ουσιαστικά το green screen το τρυπάς. Για να τρυπηθεί το green screen πρέπει να έχει καταπληκτικό και πάρα πολύ καλό φωτισμό. Όσο πιο καλό φωτισμό έχεις, τόσο πιο καλό αποτέλεσμα έχεις στο green screen. Γι' αυτό θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο ότι ό,τι γυρίζεται σε ταινία και σινεμά βασίζεται πάρα πολύ πάνω στο φωτισμό. Πολύ βασικός είναι ο φωτισμός. Να το ξέρετε, σε ό,τι τραβάτε ή φωτογραφίζετε. Συνεχίζοντας το βίντεο, εδώ βλέπετε το πώς έχει φτιαχτεί το CGI. Εδώ πέρα είναι ένα άλλη μια σκηνή της Αλίκης που περπατάει ουσιαστικά σε ένα χώρο. Στο κάστρο είναι, δεν θυμάμαι που είναι, σε ποια σκηνή είναι, έχει χρόνια που την έχω δει την ταινία. Βλέπετε όμως ότι μέχρι και οι μορφές ουσιαστικά που έχουν φτιαχτεί με το CGI, βλέπετε ότι έχουν μόνο το κεφάλι τους και τους έχουν φτιάξει έτσι πράσινα για να μπορέσουν μετά ουσιαστικά να προσθέσουν πάνω πράγματα με την ηλεκτρονική μορφή, με τον υπολογιστή, με το μοντάζ, με οποιοδήποτε πρόγραμμα χρησιμοποιούν. Βλέπετε τώρα ότι μας έδειξε τη σκηνή, πώς είναι στο green screen και πώς είναι κανονικά η μορφή της ταινίας. Βλέπετε ότι όλοι είναι χαρακτήρες και άνθρωποι, αλλά είναι ντυμένοι πράσινοι. Οπότε μετά το CGI τους φέρνει σε αυτή τη μορφή. Συνεχίζουμε. Επόμενη ταινία. Harry Potter. Δεν θυμάμαι ποια ακριβώς ταινία του Harry είναι. Καταπληκτικές ταινίες επίσης. Πάρα πολύ καλά γυρίσματα, πάρα πολύ καλές δομημένες σκηνές. Μέσω του CGI, μέσω του green screen και την μετάλλαξη μετά με το CGI. Ο Hagrid είναι πιο ψηλός και είναι γίγαντας μπροστά στους άλλους
όπως το Χάρι, όπως το Ρον, όπως τον οποιονδήποτε άλλον, είναι πιο ψηλός από τους υπόλοιπους. Ο Χάγκριτ όμως είναι ένας πραγματικός άνθρωπος, κοινός και έχει ένα ύψος φυσιολογικό όπως έχουμε εμείς. Με το CGI όμως και με το green screen του δίνουν τη μορφή να φαίνεται ψηλότερος. Συνεχίζουμε λοιπόν και βλέπετε ότι με το green screen προσθέσαν το Χάγκριτ στη σκηνή που ο Χάρι τρέχει να τους αγκαλιάσει, να τους χαιρετήσει που έρχονται να τον πάρουν. Βλέπετε ότι μέσω του CGI πάλι γίνεται μεταφορά του Χάρι μπροστά από το Hagrid, γιατί ουσιαστικά μπαίνει το green screen panel, ουσιαστικά έχει γίνει μια ξεχωριστή εγγραφή βίντεο που είναι ο Hagrid και ουσιαστικά σε green screen, μετά με το green screen το μεταφέρουν, το περικόβουν, τον φέρνουν στη σκηνή και μετά φέρνουν μόνο τη μορφή του Χάρι μπροστά από την πλευρά που είναι ο Hagrid. Οπότε με αυτή την αίσθηση δίνεις στην ταινία ότι υπάρχει τη σωστή δόμηση στους χαρακτήρες που θέλεις. Συνεχίζουμε. Όταν ήμουν πιτσιρικάς και δεν ήξερα ακόμα το πώς δουλεύει ούτε καν εικονοληψία ούτε καν φωτογραφία, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, μιλάμε για πολύ μικρός έτσι, μου έκανε εντύπωση πάρα μα πάρα πολύ πώς μπορούσαν και έχουν αυτές τις βίντεο εφημερίδες που είχαν μια εφημερίδα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η πρώτη εικόνα κουνιότανε. Και πάντα μου έκανε εντύπωση, έλεγα έχουν κάποια κάμερα από κάτω, κάποιο λάπτοπ, κάποιο τάμπλετ, τότε δεν είχαν και τάμπλετ ακόμα. Δεν ήξερα και μου έκανε εντύπωση. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να σας δείξω και εσάς, βέβαια τα χρόνια έχουν περάσει και πιο πολύ το ξέρετε και το γνωρίζετε και το έχετε ψάξει. Πάμε όμως να δούμε κάτι για αυτούς που δεν γνωρίζουν για να το εξηγήσω λίγο το πώς δουλεύει. Βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι κανονική εφημερίδα, υπάρχει κανονικά η δομή της εφημερίδας, υπάρχει το πρωτοσέλιδο κανονικά, αλλά το κουτάκι ουσιαστικά που προσθέτει τη φωτογραφία είναι πράσινο. Βλέπετε λοιπόν ότι το μόνο πράγμα που κάνουν ουσιαστικά είναι να αντικαθιστούν την green screen, το green screen κομμάτι επάνω στη φωτογραφία με ένα βίντεο ή μία εικόνα. Και μετά με φίλτρα και color correction κάνουν την σκηνή να φαίνεται πιο εφημερίδας, πιο ας πούμε ξεθαμπωμένα τα χρώματα και ασπρόμαυρο. Συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η σκηνή βλέπετε πώς είναι πραγματικά και πάμε να δούμε το πώς έγινε με green screen. Βλέπετε ότι ουσιαστικά τα τροχόσπιτα που υπήρχαν ήταν μόνο 5, ήταν αυτά που βλέπουν στη φωτογραφία, αυτά τα καμένα, σκισμένα και χαλασμένα τροχόσπιτα. Τώρα, ας αφήσουμε λοιπόν την ιστορία, θα τη συνεχίσουμε κάποια στιγμή, αν σας άρεσε το βίντεο θα το κάνω, θα το συνεχίσω. Θα αφήσω λοιπόν την ιστορία και θα πάμε να φτιάξουμε μία φωτογραφία στο Photoshop και θα σας δείξω το πώς θα μεταφέρω μία green screen επιφάνεια δίπλα σε ένα δωμάτιο και θα του δώσουμε τη σκιά και τη μορφή με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνουμε ότι όντως υπάρχει αυτός ο άνθρωπος μέσα στο δωμάτιο. Πάμε λοιπόν να δούμε το πόσο εύκολα θα το κάνουμε. Έχω κατεβάσει από το internet μία τυπισά κυρία, δεσποινίδα, την οποία την έχουν φωτογραφίσει σε green screen. Εγώ θα το αφαιρέσω και θα το πάρω και θα το πετάξω σε μία φωτογραφία που είναι ουσιαστικά σε ένα στούντιο, ένας χώρος. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να τα ανοίξουμε και να μεταφέρουμε την κυρία δίπλα, στη φωτογραφία που θέλουμε. Οπότε, βγάζουμε από εδώ πέρα το κλειδάκι μας, επιλέγουμε την κυρία, την κρατάμε πατημένη και την φέρνουμε δίπλα και την αφήνουμε εδώ. Παίρνουμε από εδώ τώρα το Polygon Lasso, δεξί κλικ, Free Transform, Shift πατημένο, την αφήνουμε κάπου εδώ, είναι ok, πατάμε Enter. Τώρα, αφαιρούμε το green screen. Θα κοιτάξετε να είναι στην φωτογραφία να βαδίζει σωστά, δηλαδή να μην είναι τεράστια η εικόνα που φέρατε μπροστά. Αλλά όσο πιο μπροστά είναι, τόσο πιο μεγάλη πρέπει να είναι. Οπότε προσέξτε λίγο το βάθος σας. Επιλέγουμε τώρα, από εδώ πέρα, το Magic Tool. Ερχόμαστε εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα το κάνουμε 60, είναι ουσιαστικά η επιφάνεια που επιλέγει. Τώρα στην προκειμένη φωτογραφία θέλει 60 για να μην επιλέξει και άλλα σημεία. Οπότε πατάμε κλικ και βλέπετε ότι έχει επιλέξει περιμετρικά δίψα. Τώρα, ένα σημείο εδώ μέσα δεν το έχει επιλέξει. Οπότε, με Shift πατημένο ερχόμαστε και κάνουμε ένα κλικ εδώ μέσα. Βλέπετε τώρα το έχει επιλέξει πλέον. Να κάνω και ένα κοντινό. Βλέπετε ότι πλέον έχει επιλεχτεί. Οπότε, τώρα, πολύ απλά και χωρίς έλεος πατάμε delete. Και φεύγει. Τώρα, έρχομαι, επιλέγω αυτό εδώ πέρα που μας έχει μείνει το κομμάτι γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Enter και delete. Ερχόμαστε να της δώσουμε μια σκιά, γιατί δεν γίνεται να είναι στο χώρο χωρίς να έχει σκιά. Οπότε, ερχόμαστε εδώ, κάνουμε
duplicate layer και μας λέει εδώ πέρα layer copy 1, πατάμε OK. Το φέρνουμε αυτό από κάτω. Polygon lasso. Επιλέγουμε το layer copy που το έχουμε βάλει από κάτω. Κάνουμε δεξί κλικ και πατάμε free transform. Ξανά δεξί κλικ και πατάμε skew. Και τώρα το κατεβάζουμε κάτω. Δεξί κλικ, free transform. Το μικραίνουμε. Και ξανά δεξί κλικ, skew. Και το απομακρύνουμε λίγο ακόμα. Image adjustments. Πατάμε black and white να την κάνουμε ασπρόμαυρη. Δεν χρειάζεται να πειράξουμε κάτι, απλά πατάμε και το αφήνουμε default. Πατάμε ξανά image. Ερχόμαστε filters, ερχόμαστε blur gallery και βάζουμε ένα failed blur. Απλά το επιλέγουμε και πατάμε OK. Και βλέπετε ότι η φωτογραφία μας έχει πάρει το blur αυτό εδώ πέρα και οπότε η σκιά μας είναι πιο αληθοφανές. Πιο αληθοφανής η σκιά. Αυτό ήταν λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο μάθημα. Μην ξεχάσετε ότι την Κυριακή είναι το πρώτο vlog του καναλιού, δεν θα έχει γιόλο, θα σας κάνω, σας έχω κάνει το πρώτο vlog, θα σας δείξω τη διαδικασία την οποία πήγα και πήρα το δέμα, έχει πολύ πλάκα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά, να είστε καλά, κάντε subscribe αν βοηθάει, κάντε like επίσης, κάντε κοινοποίηση το βίντεο αν σας άρεσε και στους φίλους σας. Θα τα πούμε σε επόμενο μάθημα. Γεια σας!